Θα πάμε και Χανιά, θα πάμε και Περιφερειακή Νότα Χανίων, θα πάμε και Πλατανιά. Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι έχουμε μία σύμβαση, έπεσαν υπογραφές, που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του πάρκου στο Μάλεμε. Ένα πάρκο το οποίο πραγματικά, μια περιοχή γενικά που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδιασμού, και αναφέρομαι στο Δήμο Πλατανιά. Και διαχρονικά οι κάτοικοι εκεί, περιμετρικά της περιοχής, είχαν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Εδώ βλέπουμε τη μακέτα. Πραγματικά θα γίνει κάτι αξιοζήλευτο. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος αγγίζει τις 300.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 282.000 ευρώ πρέπει να είναι. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τέλη του Ιούνιου. Πάμε στον Δήμαρχο, πάμε στον κύριο Μαλανδράκη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Το μυστικό της επιτυχίας. Όσο μπορεί να είναι καλά. Σωστά, συμφωνώ και συνυπογράφω. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το θέμα, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Το μυστικό της επιτυχίας στο να προχωρήσει ένα έργο είναι τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης ενός Δήμου, και αναφέρομαι στην εκπόνηση μελετών. Εκεί τα πήγατε καλά και ήσασταν έτοιμοι, και γι' αυτό προχωράει και το έργο. Δεν ξέρω για ποιο λέτε απ' όλα, γιατί αν... Αναφέρομαι στο πάρκο στο Μάλεμε. Το Μάλεμε. Εκεί πήγαμε όντως πολύ καλά. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε μελετήσει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε βρει το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ήταν μέσω του Πράσινου Ταμείου. Εκμεταλλευτήκαμε λοιπόν την πρόσκληση όταν είχε βγει. Και τώρα υπογράψαμε και τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και έχουμε και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω ο εργολάβος να ανταποκριθεί. Εμείς θα το συνδράμουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε και ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη Ιουνίου το έργο να έχει υλοποιηθεί. Μια σημαντική ανάπλαση σε ένα χωριό, το Μάλεμε, αξιοποιώντας τον χώρο που έχουμε εκεί, πέριξ του Περιφερειακού Ιατρίου, το οποίο θα είναι όχι μόνο ένας χώρος αναψυχής, αλλά θα έχει και ένα υπαίθριο γυμναστήριο, θα υπάρχει και παιδική χαρά, αλλά επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα, θα είναι και ένα σημείο όπου οι περιπατητές της παραλιακής ζώνης της περιοχής θα μπορούν να ξαποσταίνουν και στη συνέχεια να συνεχίζουν τις διαδρομές τους. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Λίντερ. Έχουμε το συγκεκριμένο έργο, έχει μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναφέρεται. Είναι ένα έργο το οποίο αφορά την παράκτια ζώνη της περιοχής του νομού Χανίων. Και από εκεί είχαμε πετύχει τη χρηματοδότηση στο λεγόμενο, ας πούμε, στη γαλάζια ανάπτυξη, γιατί αφορούσε τις παραλιακές ζώνες. Μάλιστα. Και με φόντο, βέβαια, μια έναρξη μιας τουριστικής σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου αρχές του Απρίλη, τέλη Μάρτη. Είστε έτοιμοι? Θέλω και να το λέτε. Και να πω ότι στην παράκτια Αμαζόνια έχουμε ακόμα δύο μεγάλες παρεμβάσεις, αναπλάσεις. Η μία που είναι στο επόμενο διάστημα, την έχουμε εντάξει και θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε στην δημοπράτηση. Είναι στην περιοχή του Κολυμβαρίου. Είναι ένα έργο πάνω από 400.000 ευρώ. Σε μια μεγαλύτερη έκταση που έχει εκεί ο Δήμος, περίπου 2 στρεμμάτων. Κάτω από ένα δημοτικό ξενώνα που τον ανακαινίζουμε, αφού το έχουμε εντάξει ένα άλλο πρόγραμμα αυτό, και έτσι δημιουργούμε σε ένα από τα μεγαλύτερά μας χωριά, και μάλιστα ένα χωριό το οποίο είναι παραλιακό, είναι και αναπτυγμένο αλλά και αναπτυσσόμενο. Είναι στο δυτικό κομμάτι του Δήμου, στη βάση του Ορλιού της Σπάθας, στο Κολυμβάρι, όπου υλοποιείται και ένα πολύ μεγάλο έργο εκεί, το λιμάνι Κολυμβαρίου, το οποίο αξίζει κανείς να το επισκεφθεί, διότι δεν είναι μόνο ένα λιμάνι. Έχουμε κάνει και ένα έργο στη συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Αντιδιαβατικής Προστασίας των Ακτών, και έχουμε δημιουργήσει παραλία εκεί που δεν υπήρχε παραλία, πάνω από 100 μέτρα, και ανάπτυξη χερσαία ζώνη. Και ευελπιστούμε ένα εξίσου μεγάλο έργο που έχουμε στο Πλατανιά, 1,5 εκατομμύριο ανάπλαση. Να ακούσουμε κανένα καλό νέο τις επόμενες μέρες, θα το εντάσσουμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε πάρει. Θα τα πούμε από εβδομάδα, Δήμαρχε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.